Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να σου πω ότι τρόμαξα να σε γνωρίσω. Τρόμαξα κι εγώ όμως. Είναι τρομακτικό. Τη αρχή εντάξει, υπήρχε λίγο, ξέρεις, κοιτούσα λίγο στην πλανήτη, έκανα έτσι το πρωί, τρόμαζα, αλλά εντάξει, το συνήθισα. Τι ωραία, παιδί μου, δηλαδή πραγματικά τώρα. Περνάς από τον καθρέφτη και κοιτάζεσαι και λες γεια σου Γιάννη. Όχι. Τι λες. Καταρχήν τσίρισα τα μουσια και ξάμπτυνα τα μαλλιά και μεγάλη αλλαγή. Ο κύριος, μετά καταλαβαίνω ότι έχω ένα ρόλο σπουδαίο που μου δόθηκε φέτος στο θέατρο και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο στην αρχή. Πάντως δεν είναι και οι μεταμφιέσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν σου είναι άγνωστο μετά το Your Face. Όχι, δηλαδή... έχω κάνει πολλά, αλλά αυτό είναι μόνιμο. Αυτό δηλαδή είναι και έξω από, από την παράσταση. Έλα μωρέ, μόνιμο είναι σε κρατάει η παράσταση. Μετά αυτό, θα αλλάξει. Αλλά βγαίνεις για καφέ και είναι αυτό το μαλλί. Μπορείς να μεταμφιέζεις όταν βγαίνεις για καφέ. Μετά, για πες μου, να βάζεις άλλο μαλλί. Πες μου όταν με παίρνουν να πάω να κάνω ένα κριτικό γλέντι που θα εμφανιστώ. Α, νομίζω ότι θα γελάσει πολλοί κόσμο στην Κρήτη αυτό το διάστημα. Αυτό διορθώνεται. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα τα οποία σκουραίνουν το μαλλί και μετά πάλι με ένα λούσιμο ξαναφεύγει ώστε να υπάρχει αυτό. Υπάρχουν επίσης και πολύ ωραίες περούκες. Δεν ξέρω αν το μαθαίνεις από μένα. Επειδή σε εκκλησιάζουσες τότε που ήμασταν πάλι με τον Αντώνη που από εκεί ήταν η πρώτη μας γνωριμία για την έδωση την εταιρεία του, φορούσαμε περούκες, βέβαια γυναικείες, αλλά ήταν περούκες. Και με τον υδρότα, τα φώτα και τα κλειψάκια αυτά που βάζει στο εταιρείο, είχαμε καταντήσει να έχουμε τρύπες ανάμεσα στα μαλλιά μας και με τα χορευτικά. Είναι μεγάλη δυσκολία. Οπότε λέω, άστο να το βάψουμε. Για πες μου, ποιο ρόλο κάνεις στην Παριζιανά? Κάνω το Βαγγέλη του Σιλπινού. Ναι. Το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να μιμηθούμε το ρόλο. Πάμε να το κάνουμε σε άλλη εποχή. Όπως βλέπεις, δεν φοράω τα χίπικα ρούχα. Ναι, είναι σε πιο ροκαμπύλι. Είναι πιο ροκαμπύλι όλο αυτό. Γιατί από ό,τι μας είπε και ο Αντώνης, όλο και από ό,τι βλέπουμε και στο έργο, όλο αυτό το πάμε μια δεκαετία πιο πίσω. Θέλω ένα crazy girl, να πιάσουμε Λάρισα. Έλα, έλα.